να μην τροφοδοτεί τον αποκλεισμό της Αθήνας και να συμβάλλει στη διαμόρφωση κλίματος κοινωνικής ειρήνης, αν θέλει να συμβάλλει στην ενίσχυση του τουρισμού, κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Θέλουμε, επιδιώκουμε και αναζητούμε να πετύχουμε μια καθολική συμμαχία όλων των φορέων του τουρισμού. Σε αυτήν καλώ και εσάς, την αξιωματική αντιπολίτευση, να συμμετέχετε. Μπορείτε κι εσείς να έχετε τον δικό σας ρόλο. Να στηρίξετε κι εσείς με τον τρόπο σας την ανάγκη για κοινωνική ειρήνη και ηρεμία στην Αθήνα. Κάντε το αν κόπτεστε για τον τουρισμό, για τους εργαζομένους και για όλους τους επιχειρηματίες του κέντρου. Πάψτε να τροφοδοτείτε τον αποκλεισμό του κέντρου της Αθήνας, τον στραγγαλισμό των εμπόρων, την ασφυξία των ξενοδοχείων της πρωτεύουσας, την τουριστική απαξίωση της πρωτεύουσας. Αποδείξτε ότι νοιάζεστε για τον ελληνικό τουρισμό. Ποιος θα αναλάβει την υπόθεση της τουριστικής προβολής στη χώρα αυτή? Η ιδιωτική εταιρεία του ΣΕΤΕ, ο διαρκώς αφαιμαγμένος οικονομικά ΕΟΤ ή μήπως η νομοθετημένη εταιρεία marketing, η οποία φαίνεται προσωρινά και επιτεδευμένα ότι παροπλίζεται, αλλά αποτελεί στρατηγικό σας στόχο? Δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να εκχωρήσουμε, όπως λέτε, την τουριστική προβολή της χώρας. Αναρωτιέμαι όμως, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, θέλετε ή δεν θέλετε να έχετε όλους τους φορείς του τουρισμού συμμάχους και συνοδοιπόρους?